20 χιλιόμετρα από το Sharm El Sheikh, στο νοτιότερο άκρο της Χερσονήσου του Σινά, βρίσκεται ένα ακόμη όπλο της τουριστικής βιομηχανίας της Αιγύπτου που ακούει στο όνομα Ras Mohammed ή αλλιώς Εθνικό Πάρκο Ras Mohammed. Προστατευόμενη περιοχή ήδη από το 1988, το 480 χιλιόμετρων έκτασης Ras Mohammed είναι για την Αίγυπτο νούμερο 1 βεβαίως σημείο καταδύσεων, αλλά και μία από τις πλουσιότερες καταδυτικές τοποθεσίες σε όλο τον κόσμο. Είτε για diving, δηλαδή κατάδυση με φιάλες οξυγόνου, είτε για snorkeling, δηλαδή κολύμβηση με μάσκες οξυγόνου. Και τα δύο είναι η νούμερο 1 εμπειρία και νούμερο 1 προορισμός, παράδεισος θα έλεγα, για όλους όσους αγαπούν τη θάλασσα και την κατάδυση. Είναι αυτό που λέμε, έμεινα με τα παπούτσια, αλλά προκειμένα με τα βατραχοπέδιλα στα χέρια. Είμαστε έτοιμοι, φτάσαμε επιτέλους και είμαστε έτοιμοι να μπούμε και στη θάλασσα, να κάνουμε λοιπόν κατάδυση με αναπνευστήρα και για λόγους ασφαλείας φυσικά κάθε τέτοια εκδρομή και κάθε τέτοια δραστηριότητα έχει απαραίτητο δάσκαλο μαζί μας. Έχουμε εδώ τον Mohammed. Hello. Hello, Mohammed. Nice to meet you. Welcome nice to Egypt. To meet you. Welcome to Egypt. Αν τυχόν πνιγούμε, έχουμε τον Mohammed. His nickname is... Can you tell? Wolf. Yes. My nickname Wolf. Ό,τι και αν σημαίνει αυτό. Και προσέξτε, έχω... Σου δίνουν και ένα τσάι φτάνοντας εδώ, ζεστό, γιατί έχει πάρα πολύ ζέστη στον ήλιο. Πίνεις ζεστό τσάι για να ισορροπήσει το εσωτερικό του οργανισμού. Τώρα θα είναι το τελευταίο τζάι, δεν ξέρω, θα δείξει. Cheers. Welcome to Egypt, welcome to Sharm El Sheikh, welcome to Ras Mohammed now. Και μετά από πολλές προσπάθειες, καταφέραμε να πετύχουμε 1, 2, 3 σκηνές από αυτές που χρειάζεται για να έχουμε ένα καλό αποτέλεσμα.